ως αυτή τη μακρινή έρημο για να αποκαλύψει τα μυστικά του κόσμου του Οβυράπτορα. Δεν μοιάζουν και πολύ με επιστήμονες. Συχνά μπορεί να τους μπερδέψει κανείς μεταξύ τους. Αλλά ο Μάικ Νόβατσεκ είναι επικεφαλής της αποστολής μαζί με τον συνεργάτη του Μάρκ Νορέλ. Μοιάζουν σαν να πηγαίνουν για σέρφινγκ, αλλά είναι επιστήμονες από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που συμπληρώνουν μαζί το αρχαίο παζλ της εξέλιξης και της εξαφάνισης. Για μένα είναι προφανώς εξαιρετικά σημαντικό. Είμαι τόσο συναισθηματικά δεμένος με αυτό. Η γνώση της ιστορίας μας και της καταγωγής μας είναι πολύ σημαντική για την ανθρώπινη εμπειρία. Φαντάζεστε πώς θα ήταν να ζούμε στα τέλη του 20ου αιώνα και να μην ξέρουμε αν η εξαφάνιση ήταν γεγονός για κάποια είδη. Υπάρχει επίσης αυτή η αίσθηση της ανακάλυψης. Θέλω να πω ότι κάθε οστό που βρίσκουμε μας δίνει κάποια πληροφορία για το πώς ήταν ο κόσμος πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια, πράγμα που είναι απίθανο. Η γνώση της ιστορίας, της μορφής που είχε ο πλανήτης μας και των καταστάσεων που αντιμετώπισε, νομίζω ότι μας βοηθάει να εκτιμήσουμε καλύτερα τη δική μας ύπαρξη. Ο Μάικ και ο Μάρκ ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στις άγονες εκτάσεις της Γκόμπι, που ψήνονται κάτω από έναν καυτό ήλιο. Πρόκειται για μια ερημική περιοχή ενός εκατομμυρίου 300.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, με άμμο, χαμόκλαδα και απότομους κοκκινοπούς βράχους. Αλλά είναι ο παράδεισος του παλαιοντολόγου, γιατί εδώ οι οβυράπτορες έζησαν, εξαφανίστηκαν και παρέμειναν ανενόχλητοι μέσα στη γη για χιλιετίες. Το 1922, μία από τις διασημότερες επιστημονικές αποστολές στην ιστορία πήρε το δρόμο για το νεκροταφείο δεινοσαύρων της Μογγολίας. Επικεφαλής ήταν ένας χαρισματικός και αμφιλεγόμενος εξερευνητής που λεγόταν Roy Chapman Andrews. Όπως ο Μάρκ και ο Μάικ, προερχόταν και αυτός από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αλλά ο Άντριους ήταν αθεράπευτος κυνηγός της δημοσιότητας και τυχοδιώκτης της επιστήμης. Εκεί που ο παλαιοντολόγος του χρησιμοποιούσε βουρτσάκι από τρίχα καμήλας, ο Άντριους έσκαβε με κασμά. Αλλά ανακάλυψε ένα από τα πλουσιότερα νεκροταφεία δεινοσαύρων στον κόσμο. Επέστρεψε με μια εκθαμβωτική συλλογή απολιθωμάτων και ένα αρχείο με εντυπωσιακές φωτογραφίες. Τη δεκαετία όμως του 1920, οι κομμουνιστές πήραν την εξουσία στη Μογγολία. Οι ανοιχτές πόρτες στη Δύση σφραγίστηκαν ερμητικά. Για τα επόμενα 65 χρόνια, οι περιοχές με τα θαυμάσια αυτά απολιθώματα αποτελούσαν απαγορευμένη ζώνη. Τώρα πια, όλα αυτά έχουν αλλάξει. Μόνο συμβολικά τεκμήρια της ρωσικής κυριαρχίας παραμένουν, και έτσι οι δυτικοί επιστήμονες μπορούν να επιστρέψουν. Ο Μάρκ και ο Μάικ ήταν από τους πρώτους επιστήμονες στους οποίους επιτράπηκε η είσοδος. Αυτή είναι η έκτη αποστολή τους σε συνεργασία με την Ακαδημία Επιστημών της Μογγολίας. Ready to rock.
Έχουν προμήθειες μόλις και μεταβίας για ένα μήνα και πολύ δρόμο μπροστά τους. Ακολουθώντας αντίστροφα τα βήματα του Άντριους, κατευθύνονται προς ένα από τα πιο πλούσια σε απολιθώματα σημεία στον κόσμο. Ένα μέρος που λέγεται Ούκα Τόλγκοντ. Για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή Ούκα Τόλγκοντ κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι. Μπορεί κανείς να συλλάβει την ιστορία των δεινοσαύρων σαν μια μεγάλη αυτοκρατορία που διήρκησε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ιστορία της ζωής. Ας φανταστούμε ότι ο χρόνος, από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι δεινόσαυροι μέχρι σήμερα, είναι μία μόνο ημέρα. Τα μεσάνυχτα, οι δεινόσαυροι περπάτησαν για πρώτη φορά στη γη. Άκμασαν το μεσημέρι. Και εξαφανίζονται στις 5 το απόγευμα. Οι ώρες περνούν. Ο πρώτος σύγχρονος άνθρωπος εμφανίζεται τελικά 1,5 λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ολόκληρη η καταγεγραμμένη ιστορία μας αντιστοιχεί σε 3,5 δευτερόλεπτα μόνο. Στην έρημο Γκόμπι, ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Η Γκόμπι είναι τόσο μεγάλη και δυστυχώς δεν μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη ζωής. Πρέπει να πάρουμε τα πάντα μαζί μας. Να πάρουμε όλα μας τα τρόφιμα. Όλα μας τα καύσιμα που τα μεταφέρουμε με ένα βιτιοφόρο. Όλες μας τις προμήθειες σαν να εξερευνούμε μια πολική περιοχή. Σε μια τόσο αχανή περιοχή, η επιτυχία δεν είναι ποτέ εξασφαλισμένη. Ακόμα και το να φτάσεις ως εκεί, μπορεί να εξελιχθεί σε εφιαλτική περιπέτεια. Ο Ρόι Τσάπμαν Άντριους πίστευε ότι είχε λύσει το πρόβλημα τη δεκαετία του 1920 με μια νέα τεχνολογική ανακάλυψη. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα επιχειρούσαμε να κάνουμε μια επιστημονική εξερεύνηση της ερήμου Γκόμπι με ένα στόλο αυτοκινήτων, μας είπαν σχεδόν τρελούς. Σε εκείνη τη χώρα χρησιμοποιούσαν μόνο καμήλες. Είχαμε 40 άντρες, 8 αυτοκίνητα και 150 καμήλες για να μεταφέρουμε τις προμήθειες. Ήταν η μεγαλύτερη χερσαία επιστημονική αποστολή που είχε ποτέ ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Κίνα, ο Άντριους κατευθύνθηκε βορειοδυτικά. Έφυγε από το Πεκίνο. Έπειτα πέρασε τα σύνορα και μπήκε βαθιά στην καυτή καρδιά της εξωτερικής Μογγολίας. Μογγολία. Μια γη με χρωματιστές ερήμους γεμάτες χορούς αντικατοπτρισμών. Μογγολία. Μια γη γεμάτη μυστήριο, γεμάτη παράδοξα και υποσχέσεις. Μια γη διψασμένη. Μια γη εγκαταλελειμμένη. Γαζέλες, άγρια γαϊδούρια και λύκοι περιφέρονταν στην κινούμενη άμμο. Λίγοι εξερευνητές είχαν πάει εκεί και όταν γύρισαν έφεραν μαζί τους ιστορίες γεμάτες δίψα, κρύο και πείνα. Αλλά ο Άντριους βρήκε κάτι ακόμα. Λάσπη. Η μέση ταχύτητά μας ήταν μόλις 4 μίλια την ώρα. Βράχοι, ρεματιές, νεροφαγώματα και χαντάκια εναλλάσσονταν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θα υπέθετε κανείς ότι οι δρόμοι θα είχαν βελτιωθεί σήμερα. Κάθε άλλο όμως. Ακόμα και τα σύγχρονα τζιπ δεν έχουν κατασκευαστεί για μία έρημο σαν την Γκόμπι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα ηλεκτρικά, αλλά δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε. Δεν είναι πολύπλοκο το σύστημα καλωδίωσης. Είναι ένα ρώσικο τζιπ. Δεν είναι σαν τα ιαπωνικά ή τα αμερικάνικα αυτοκίνητα. Ξεκίνησαν και προχωρούν γρήγορα. Αλλά σε λίγο ήρθε η σειρά ενός φορτηγού. Μία σημαντική ζημιά θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες ζημιές από εδώ και πέρα, αφού το κοντινότερο βενζινάδικο απέχει 800 χιλιόμετρα και ο χρόνος έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά. Έχουμε μερικά μηχανικά προβλήματα.
Νομίζουμε ότι είναι η αντλία καυσίμων, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρό. Μπορεί να το ρημουλκίσουμε ή να το εγκαταλείψουμε. Να το εγκαταλείψουμε. Άντε, να τελειώνουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ πάνω από μια μέρα. Μετά από περισσότερες από 12 μηχανικές βλάβες, τα οχήματα αποφασίζουν να κινούνται όλα ταυτόχρονα. Καθώς μπαίνουν στην αμμώδη περιοχή των δεινοσαύρων της Γκόμπι, ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο. Οι δεινόσαυροι πρωτοεμφανίστηκαν πριν από 230 εκατομμύρια χρόνια περίπου, σε έναν κόσμο που είχε πολύ διαφορετική μορφή. Τα πλάσματα αυτά άκμασαν 100 εκατομμύρια χρόνια αργότερα, όταν διαχωρίστηκε η Νότια Αμερική από την Αφρική. Πριν από 75 εκατομμύρια χρόνια περίπου, στα τέλη της Κρητιδικής περίοδου, οι δεινόσαυροι άρχισαν να εξαφανίζονται, αφήνοντας πίσω τους μόνο οστά. Τα οστά τους παρέμειναν πιο ακίνητα και από τις ίδιες τις ηπείρους. Έπειτα, τη δεκαετία του 1920, ο Ρόι Τσάπμαν Άντριους ήρθε σε μια απόμακρη περιοχή της ερήμου Γκόμπι, που αργότερα ονόμασε Flaming Cliffs, δηλαδή φλεγόμενες χαράδρες. Το μέρος έδειχνε πολλά υποσχόμενο. Φαίνεται να υπάρχουν μεσαιωνικά κάστρα με κοδωνοστάσια και πυργίσκους που γίνονται κόκκινα στο φως του απογεύματος